το Σάλτε. Αναλύστε... Να σώσουμε. Πολύ ωραία. Δεν το λέω για εσάς. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι ακούτε εσείς. Ενδιαφέρει τι θα καταλάβει ο κόσμος για το Σάλτε. Δεν έχετε αγωνία εσείς για το πρωινό σας, κύριε Πορτοσάλτε. Εσείς αγωνία για το πρωινό σας δεν έχετε. Αγωνία για το προγράμματό σας δεν έχετε. Τι σχέση έχει. Πάλι προσωπικά. Μιλάω για τον κόσμο. Δεν αναφέρομαι σε εσάς. Λέω δεν μιλάω σε εσάς. Μην σε μένα τώρα αυτό. Απαντώ λοιπόν. Εγώ δεν ξεκίνησα για αν έχω εγώ ανάγκη ή όχι. Μισό λεπτό. Άρα μην κάνετε τον ζήλο του διαβόλου τώρα για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν το θέλω. Εσείς έχετε αγωνία. Φυσικά και εγώ γωνία. Φυσικά και εγώ γωνία. Ακούστε λοιπόν, θα σα πω. Βουλευτής. Πάμε τώρα μισό λεπτό να σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω τώρα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Θα σα απαντήσω με ποιον τρόπο το είπα. Εδώ δώστε μου το χρόνο μου. Λοιπόν, τι αναγκαζόμαστε κύριε Πορτοσάλτε. Που συνεχίζετε να είσαστε να ζήσετε, εγώ δεν έχω μιλήσει τόση ώρα. Και το μόνο που επιδεικνύεται είναι ένα θράσος. Και άντε λοιπόν τρεις πληστηριασμούς την εβδομάδα, πηγαίνετε να πάρετε τα σπίτια των ανθρώπων και απολογηθείτε λοιπόν. Και απολογηθείτε για τα ψέματα που λέγατε. Απαντώ λοιπόν. Απολογηθείτε για τα ψέματα που λέγατε. Υπέροχη απολογία. Αναγκαζόμαστε σήμερα πρώτον και το κάνουμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτό το αναγκαζόμαστε. Να ρυθμίσουμε και να βοηθήσουμε να ρυθμίσει οφειλές ένας κόσμος μέχρι 20.000 που εσείς παρατήσατε. Τι εμείς, εσείς, τι εμείς, αυτό που στηρίζετε και που στηρίζετε τόσο εσείς. Καιρό. Αναγκαζόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά να περάσουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό στήριξης, προσέξτε, για να γλιτώσουμε ακόμη περισσότερα κίνητα επιχειρηματικά να πάνε σε τραπεζίτες. Να στηρίξουμε την εργασία, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Θυμήστε μου, κύριε Πορτοσάλτε, έγινε αυτό επιμερών 10 κάποιον, 10-14. Όχι. Απαντώ εγώ. Έγιναν προσπάθειες στις οποίες τορπιλίσατε. 50 δισεκατομμύρια. Έγιναν προσπάθειες και δεν αφήνανε. Ακριβώς γιατί ο κύριο Τσίπρας ήταν έξω από τις τράπεζες και φώναζε. Όχι, ούτε ένα σπίτι στον κύριο τραπεζίτη. Τορπιλίζατε και βάζατε εμπόδια σε όλο αυτό. 50 δις πετάξαν στις δύο ανακεφαλοποιήσεις. Και γιατί δεν είπατε τώρα το και δεν κλείστηκε ούτε ένα εκατομμύριο δανείο του κόσμου. 100 δις να φανούμε. Θα στηρίξουμε για την πρώτη κατοικία άνθρωπος που έχει σπιτάκι. Δεν θα το χάσει κύριε Πορτοσάλτε. 100 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν ακούγεται όμως κανένα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σπίτι ανθρώπου που αγωνίστηκε 40 χρόνια με τα νύχια του δεν θα το χάσει. Θα το προστατέψουμε. Με τις φωνές. Όχι. Θα το προστατέψουμε. Ο πληστηριασμός θα γίνει στα χρόνια. Χρόνια Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε στα λάθος, αγαπητέ κύριε Πορτοσάλτε. Ο Βέτας έλεγε λάθος. Ψέματα πληστηριασμοί, στον ψηφοφόρο. Και τώρα ο ψηφοφόρος θα δει ότι γίνεται... Ο Βέτας βρήκε ένα μνημόνιο και δεν το στήριξε. Στηρίζετε μνημόνια κύριε Πορτοσάλτε. Στηρίζετε μνημόνια. Η δικιά μας συμφωνία αγαπητέ. Η δικιά μας συμφωνία. Η δικιά μας συμφωνία. Έχει δικιά μας μισό λεπτό. Εσείς έχετε φέρει το δικό σας μνημόνιο. Η δικιά μας συμφωνία έχει δικιά μας ευθύνη μέσα. Αλλά στηρίχθη αγαπητέ. Μνημόνιο του 15 που ήρθε στην καταστροφική ιστορία της χώρας που και εσείς προσωπικά μια χαρά στηρίζατε όλα αυτά τα χρόνια. Μια χαρά στηρίζατε. Πάμε παρακάτω τώρα. Γι' αυτό μας τα παίρνει. Πληρώσαμε το θέμα του πληστηριασμού. Να πάμε σε άλλο ένα θέμα της καθημερινότητας. Το ότι με στοχοποιείτε για άλλη μια φορά αποδεικνύει πόσο συνεχίζετε να είσαστε θρασίτατοι όλοι εσείς, όλοι εσείς και εσείς. Θα αναφέρεστε στο πρόσωπό μου, μην καίτε άλλους. Θα λέτε Βέτας, μην καίμε άλλους για ποιο λόγο. Εγώ φέρω την ευθύνη για αυτό που λέω. Εγώ φέρω την ευθύνη. Ο κύριε Βέτα κυκλοφόρησε η φωτογραφία του υπαλλήλου της εφορίας, ο οποίος πήγε να κάνει έλεγχο στη Λευκάδα. Και στανήκανος να κάνετε και μια κανονική συζήτηση. Στη Λευκάδα και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος τον περιέλουσε με το μείγμα της κρέπας. Ρωτώ ευθέως το εξής. Εκείνα τα παλιά κινήματα, τα δεν πληρώνω, τα μην πληρώνετε, τα εξώδικα για τον έμφυα κτλ. Οδηγούν σε τέτοιες. Γιατί θέλετε να δημιουργήσετε μια εικόνα στο στούντιο να φοράμε όλοι φουστανέλες. Να μιλάμε με όρους 21. Να μιλάμε με όρους 1940, 1930. Η χώρα βρίσκεται στο 2017. Πρέπει το 2017 λοιπόν, η χώρα βρίσκεται στο 2017. Ακούστε κάτι. Ούτε και στο 30 να βρεθούμε θα υπάρχουν παρατράγουδα. Και θα υπάρχουν τέτοιου είδους πράγματα. Τόσα πολλά αυτό, σημαίνει, αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι πρέπει να τα νομοποιήσουμε. Ή πρέπει να πούμε ότι μισό λεπτό. Όταν κάποιος υποστηρίζει ένα κίνημα που δεν πληρώνει, κύριε, με ακούστε, το μην πληρώνει, δεν υπάρχει, το συζητήσετε. Και γι' αυτό σας εγκαλούμε, μην κύριε Βέτα. Μην το συζητήσετε, την κοινωνία με το δεν πληρώνω. Δεν θα πληρώσω διόδια, δεν πληρώνω έμφυα. Αυτό στηρίζετε, δεν αυτό θα κάνω πληστηριασμούς, δεν θα κάνω το ένα το τώρα. Και τώρα τα εφαρμόζετε. Εκφράζω το μέλλον αυτής της ιστορίας και της χώρας. Λέω λοιπόν ευθαρσώς ότι καταγγέλλονται από όλες τις μεριές. Και από μένα και από εσάς.
και από τους κυρίους εδώ και από όλο τον κόσμο. Ότι η δημόσια διοίκηση οφείλει να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της να ελέγχει τον Έλληνα πολίτη. Και κανένας δεν έχει δικαίωμα να φέρεται με αυτόν τον εαυτό σας τον τρόπο, στο βίντεο του 13 και του 14. Κοιτάξτε τον εαυτό σας στα βίντεο σας του 13 και του 14. Τι θα λέω, κύριε Ποδοσάντε. Τα ίδια ακριβώς λέω. Ναι, ναι. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Τα ίδια λέω ακριβώς. Κοιτάξτε τον εαυτό σας. Άρα λοιπόν καταγγέλλεται. Είστε άνθρωπος της αγοράς. Καταγγέλλεται με αλφαγιώτα από παντού αυτή μάλιστα, η ιστορία. Επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, για να κλείσουμε, είναι περίεργο να ζητείτε business plan για μια επένδυση. Εννοείται. Τι να εννοώ. Ότι αν είναι περίεργο. Για ποια επένδυση μιλάτε. Για οποιαδήποτε επένδυση. Θέλει να κάνει μια επένδυση κάποιο και να πάρει το πακέτο Juncker. Ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι δώσω συγχαρητήρια στον Χατζή για την ερώτησή του. Εγώ να ρωτήσω κάτι άλλο. Όχι, δεν θέλω να ρωτήσετε. Εσείς δεν θέλω να απαντάτε. Ξέρω την ερώτηση. Αν θέλετε να ρωτάτε, πηγαίνετε να αυτό. Μάλιστα. Έσοδα μείον έξοδα πρέπει να είναι συν και ότι δεν μπορεί το κράτος να δουλέψει γιατί έχει δουλειές. Λοιπόν, πείτε μας, σας παρακαλώ, το πακέτο Juncker. Ομολογώ. Το πακέτο Juncker, τι χρειάζεται να κάνουν οι υπηρεσίες, οι πολίτες, για να έρθει σε αυτή την ερευνητική ρημάδα τη χώρα. Ακούστε για το πακέτο Juncker και κάθε πακέτο ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Προφανώς, μήπως μπερδεύουμε τους μηχανισμούς που η πολιτεία μας πρέπει να βοηθήσει, να υποβοηθήσει αυτά τα master plan τα οποία πρέπει να υπάρχουν, τα αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία καταντίθεται από ιδιώτες. Μάλιστα. Κάτι από το δημόσιο. Αν μιλάτε λοιπόν για ένταξη δημοσίου έργου στο Juncker, τότε πρέπει να ξέρετε ότι εκεί θα πάτε στους υπουργούς, θα σας πούνε τη διαδικασία ακριβώς, την οποία δεν τη γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει κιόλας να τη γνωρίσω. Δεν είναι κάτι που με αφορά προσωπικά. Λέω όμως, εάν εννοείται όμως το άλλο, αν ερώτησή σας έχει αυτή την έννοια, πού κολλάει η δουλειά όταν ένας άνθρωπος φέρνει ένα σχέδιό του αναπτυξιακό και επενδυτικό, τότε ομολογώ πως για να δούμε λοιπόν πόσα επενδυτικά σχέδια φτάσαν στο γραφείο των υπουργών και του πρωθυπουργού και στη βάση αυτή να αξιολογήσουμε και να απαντήσουμε για ποιο λόγο δεν αξιοποιηθήκαν. Μάλιστα. Και προχωρήσαν. Υπάρχει ερώτηση ότι συγκεκριμένο σχέδιο είναι παρατημένο χρόνια. Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να φέρει. Υπάρχει ερώτηση. Η ερώτησή μου είναι. Δεν υπάρχει μπόρεσε. Άποψη ότι επενδυτικό σχέδιο είναι παρατημένο στο γραφείο. Ο κύριος Φλαμπουράρης. Δεν υπάρχει. Ο κύριος Φλαμπουράρης ολοκληρώνει. Του πακέτου Juncker, μία παρατήρηση. Πρώτη. Ο κύριος Φλαμπουράρης ομολόγησε αποτυχία. Εγώ θα ήθελα απλώς τώρα, επειδή βλέπω τον κύριο Πρωθυπουργό και πολύ καλά κάνει, να επισκέπτεται επιχειρήσεις τύπου Παπαστράτος, Απιβίτα κτλ. Που δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, βέβαια, είναι διαφορετικές. Θα ήθελα να προγραμματίσει αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η έκθεση της Θεσσαλονίκης, να πάει και σε επιχειρήσεις οι οποίες διαμαρτύρονται για την υπερφορολόγηση, διαμαρτύρονται για, όσα πηγαίνουν στα ασφαλιστικά ταμεία που και εκεί έχουμε υπερφορολόγηση, να επισκεφθεί εταιρείες οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν μισθούς, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα ήρθε η ώρα να μάθει τις συνέπειες της πολιτικής των, διότι επί 2,5 χρόνια το μόνο που καταφέρνουμε είναι να καθυστερούμε, επειδή ακριβώς εφαρμόζουν αυτά που εφαρμόζουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Καλά, κύριε Βέτα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ. Αμέσως μετά ο κύριος Κικίλιας θα είναι εδώ.